Γεια σα. Κόστο εδώ τσεκτικάου πέρασε ένα μήνα. Απ' τη στιγμή που έχω να κάνω βίντεο. Αλλά, guess what, I'm back, yeah, I'm back bitches και ξεκινάμε τα βίντεο δυναμικά ε, γιατί κάνω βίντεο vlog, βασικά δεν είναι βίντεο vlog, είναι βίντεο vlog παρουσίαση και θέλω να σας δείξω κάποια πράγματα, κάποια πράγματα από τα οποία ήρθαν στα χέρια μου τον τελευταίο μήνα. Ξέρετε όλοι, σας έχω ανακοινώσει ότι έχω πάει φαντάρος, είμαι ακόμα φαντάρος, συνεχίζω να είμαι φαντάρος, όλα πήγαν καλά. Δόξα τω Θεώ βασικά πήγαν υπερβολικά καλά τα πράγματα. Ε, ήμουνα στον Ναύπλιο, ένα μήνα στον Ναύπλιο, τώρα πήρα μετάθεση για λίμνο όπου και ήρθα. Και αυτή είναι η δεύτερη έξοδο που έχω και έκατσα να κάνω βίντεο. Γιατί δεν έκανα βίντεο unboxing, γιατί έχω δύο βίντεο unboxing που περιμένουν έτοιμα γιατί έχω επίσης άλλα 2-3 βίντεο να κάνω ε, και δεν ήθελα να σας τα πετάξω έτσι, απλά θεώρησα να κάνω μια μικρή εισαγωγή πρώτα, δεν θα σας φάω τη ζωή στον πλεμπλά, το υπόσχομαι, απλά τι γίνεται, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί πήγα φαντάρωση σε ένα μήνα στο κέντρο και ξαφνικά άρχισαν να βγαίνουν πράγματα, ενώ Άρχισαν να μου έρχονται κονσόλε, άρχισαν να μου έρχονται παιχνίδια. Και λέω, ρε φίλε, κατά τα πια πήγα φαντάρωση και τα παιχνίδια μου αναζητάνε και συλλεκτικέ και όλα τα πράγματα από μόνα του. Και θα σα δείξω τι εννοώ. Λοιπόν, δεν θα σα φάω τη ζωή παραπάνω, θα σα δείξω το πρώτο και το πιο. Ναι, το πρώτο και πιο γαμάτο πράγμα. Λοιπόν, έκλεισα και θα σα και η ώρα, θα το δείτε όλο. Έκλεισα τη συλλογή μου με τα Witcher. Έφτασε στα χέρια μου όταν ήμουν φαντάρο. Μου το φέρε ο κολλητό μου Αντώνη όταν ήρθε να με επισκεφτεί. Το Witcher το 1. Ξέρετε, έχω το Witcher το 3. Αμήν τη συλλεκτική. Θα σα δείξω και το Witcher το 2. Το Platinum Edition. Έφτασε στα χέρια μου. Το βρήκα σε τιμή προσφορά 14 ευρώ. Το πήρα, το τσίπησα, δεν άντεξα. Και έφτασα και το 1. Οπότε έκλεισα τη συλλογή μου με τα Witcher. Και θα τα δείτε όλα μαζί, θα σας κάνω ένα special επεισόδιο γιατί θα έχω ένα unboxing με το Witcher το 2, με το Platinum Edition θα μου πεις δύο χρόνια μετά, όχι δύο χρόνια παραπάνω αλλά ναι είμαι χαρούμενος και θα σας τα δείξω όλα μαζί αυτό εδώ έφτασε όταν ήμουν ναύπλιο ήδη είμαι αρκετά χαρούμενος γι' αυτό βέβαια τώρα θα σας δείξω κάτι άλλο το οποίο δεν το ξέρετε καν, είναι ένα παιχνίδι το όλα αυτά ήρθαν όσο ήμουν εγώ στο Ναύπλιο. Δηλαδή, στο Ναύπλιο, γύρισα από το Ναύπλιο έχοντα τη βαλίτσα μου ένα σωρό παιχνίδια και πράγματα τα οποία απλά ήρθαν. Και εγώ λέω, ναι, γιατί όχι. Λοιπόν, δεύτερο παιχνίδι, ένα από τα πιο αγαπημένα μου, πολλοί δεν το ξέρετε, Tortuga Pirates of the New World. Ένα παιχνίδι το οποίο το έπαιζα εποχέ 2004-2005 είναι ένα παιχνίδι το οποίο έδινε το Computer Games, τρομερό περιοδικό, έχει δώσει τρομερά παιχνίδια και είναι ένα από τα πιο γαμάτα παιχνίδια που έχω παίξει όταν ήμουν μικρό τουλάχιστον. Μικρό, ε, 17-18 χρονών περίπου. Ε, τώρα γιατί είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί το έχω παιχνίδι αυτό το έλειπε από τα χέρια μου τα τελευταία 7 χρόνια και επιτέλου επέστρεψε πίσω σπίτι μετά από 7 χρόνια. Οπότε ναι, ξέρετε πώ είναι να δανείζετε ένα παιχνίδι σε ένα φίλο και να εξαφανίζεται. Ε, μετά από 7 χρόνια. Ε, ο κολλητό μου τον μπρίζωσα, τον λέω μεγάλη, Ψάξε βρέστα και φέρτα. Και μου το έφερε. Λοιπόν, γαμάτο παιχνίδι. Παρεμπιπτόντω, όσοι δεν το έχετε παίξει, βρείτε το παίξετε το. Αν και να λύσει είναι για παλιές οθόνε. Υπέροχο. Λοιπόν, συνεχίζω. Πόσοι από εσά βλέπετε The Strain, τη σειρά του Deltoro; ε, πιστεύω αρκετοί. είναι από τις πιο γαμάτες σειρές με Vampyr. Ε, δεν είναι παιχνίδι το επόμενο έβριμα που βρήκα. Είναι αυτό εδώ. Την ώρα είχαν έρθει οι κολλητοί μου στην ορκομοσία ε, του στρατού. Είχα βγει έξω, είχαμε βγει όλοι έξω και του λέω: Πάμε να κάνω καμιά βόλτα, λίγο να χαζέψω. Και απέναντι από το ξενοδοχείο είχε βιβλία. Όσοι με ξέρουν καλά, ξέρουν το πάθο που έχω για τα βιβλία. Σε ένα room tour που δεν θέλω να πω πολλά, αλλά σε δύο μήνε περίπου το αργότερο θα έχω κάνει και room tour, μάλλον. Ναι. Θα δείτε πόσα βιβλία έχω και θα χαζέψετε λίγο. Λοιπόν, αγαπάω τα βιβλία. Διαβάζω βιβλία πολλά. Και πήγα να δω για κάποια βιβλία. Και ξαφνικά πέφτει το μάτι μου σε αυτό εδώ. Γιγέλ Μοντελτόρο, η, αλή... η αιώνια νύχτα. Κολλάει το στόμα μου, η γλώσσα μου, ναι. Είναι η συνέχεια από το The Strain. Το The Strain το season 2 τέλειωσε πρόσφατα. 8 ευρώ είχε την τιμή, την έβγαλα. Ε... Και ναι, λέω: Όπα, τι έγινε. Είναι το πρώτο βιβλίο που είδα κατευθείαν με το που σε πακετάρω λίγο. Έπεσε μπροστά μου. Όπω καταλαβαίνετε, από τον τρόπο που μιλάω, είμαι ενθουσιασμένο. Γιατί κάνω βίντεο μετά από ένα μήνα. Γι' αυτό συγχωρέστε με, επειδή, αν είμαι υπερβολικά χαρούμενο, αν είμαι υπερβολικό στην ομιλία. Αλλά ναι, ένα μήνα χωρί. Ήρθε η ώρα να πάρω τη δόση έτσι. Λοιπόν, το αγαπάω αυτό το βιβλίο. Το έχω ξεκινήσει, θα το τελειώσω σε λίγο. Είναι φοβερό, είναι η συνέχεια. Αν και έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα στη σειρά από ό,τι από τα βιβλία βλέπω η συνέχεια. Τέλο πάντων, τρομερά. Ψάξτε, δείτε τη σειρά, κατεβάστε και βρείτε και τα βιβλία. Είναι απλά τρομερά. Έβριμα νούμερο 3. Λοιπόν, και τώρα θέλω να πάω στο πιο μεγάλο έβριμα που βρήκα όσο ήμουν φαντάρος, βασικά με έβρήκε το αυτό από μόνο του, ε, μέχρι τώρα έχετε δει ότι μου αρέσει να συλλέγω κονσόλε που δεν είχα μικρό. Έχω το Game Boy, περιμένω να μου φέρουν και ένα 3DS. Ένα παιδί προσφέρθηκε να μου δώσει ένα 3DS. Ακόμα περιμένω. Γενικά έχω ένα παράπονο. Το παράπονο είναι ότι πολλοί από εσά μου ζητήσατε τη διευθυνσή μου για να μου στείλετε πράγματα. Εγώ σα την έδωσα. Σα είχα κάνει ένα βίντεο τη προάλληψη το τελευταίο νομίζω για να κάνουμε ένα fan mail και αυτά. Πολλοί μου στείλετε μήνυμα. Λέγοντα, θέλω έχω αυτό, 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 αυτό αυτό και αυτό να σου στείλω. Σα έδωσα τη διεύθυνση μου σε πολλού από εσά, αλλά ενώ μου στέλνετε και μου λέγατε ρε παιδί μου, στο τέλο δεν έστειλε κανένα τίποτα. Και η αλήθεια είναι ότι ψηλαπογοητεύτηκα λίγο, γιατί είχατε, είχα χαρεί πάρα πολύ. Και λέω, κοίτα να δει, ρε παιδί μου, τα παιδιά. Εντάξει, ξέρω ότι τυχαίνουν πολλά πράγματα και δεν με νοιάζει κιόλα αν στείλετε ή δεν στείλετε, απλά ρε παιδιά. Εάν είναι να στείλετε οτιδήποτε από αυτά που είχατε πει, απλά μην λέτε τίποτα. στείλετε ότι να τελειώνουμε. Μην με κάνετε να χαίρομαι πάρα πολύ και μετά με μπριζώνετε. Είναι το χειρότερο που μπορείτε να μου κάνετε. Τέλο πάντων, ξέρετε, για να ξανάρθω στο θέμα, πόσο πολύ μ' αρέσουν οι κονσόλε, τα παιχνίδια τα παλιά. Ο φίλο μου Δημήτρη ο Δούνα, η Evergamer, ε, τα συζητάμε συνέχεια αυτά τα πραγματάκια. Και δείτε τι έφτασε στη συλλογή μου όσο ήμουν στον άφλιο. Ένα παιδί, ένας συστρατιώτης, ο Τάσος ο Μπίσκος, και τον ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ και επισήμως από εδώ δηλαδή περάσαμε τον πιο γαμάτο μήνα μαζί στη... όταν ήμασταν στο Ναύπλιο και μαζί με άλλα παιδιά ε, μου λέει, ενώ συζητούσε μια παιχνίδια και αυτά του λέω μαζεύω και αυτά μου λέει εσύ έχω ένα master system όταν ήμουν μικρό. και δεν το θέλω και σκεφτώ να το πετάξω και του λέω όπα, όπα 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 γιατί να το πετάξεις φέρω το εδώ και μου λέει, ναι, θα ψάξω να το βρω όταν γυρίσω σπίτι με το καλό και αυτά και ξαναγυρίσω. Εντάξει. Και μπαμ, 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 Master System 3, Compact, είναι το Sony Edition, Sega Master System. Οπ, να το φέρω εδώ. Ναι. Τρομερό. Με κασετούλες φυσικά. Έχει μέσα εγκατεστημένο το Sonic. Τώρα βλέπετε το κεφάλι μου το οποίο έχει ένα τεράστιο Master System επάνω. Ε, πάρα πολύ όμορφη κονσόλα. Εδώ βλέπουμε τι θέσει για τα χειριστήρια. Όλο παραδόξω, αν το δείτε, θυμίζει VGA η σύνδεση. Λοιπόν, γυρίζοντα την κονσόλα, από πίσω βλέπουμε τι συνδεσμολογίε για την τηλεόραση και το ρεύμα. Είχε πολύ ωραία καλώδια. Όλο παραδόξω, διαφορετικά από ό,τι συνηθίζουμε, συνδέεται στην πίσω θύρα τη τηλεόραση, εκεί που μπαίνει η κεραία. Και δεν φτάνει μόνο ότι είναι το Master System εδώ, να κάνω ένα αεροπλανικό να πιάσω. Για τα χειριστήρια, δύο χειριστήρια, Αυτά εδώ ήταν τα χειριστήρια του Master System, Control Pad και το άλλο γράφει κάτι άλλο επάνω. Δύο κουμπιά, πάνω κάτω δεξιά αριστερά τα βελάκια, θυμίζει η 64 η κατασκευή. Όλος παραδόξιος είναι αρκετά ποιοτικά, ακόμα και τώρα δεν έχουν φθαρεί πάρα πολύ. Αν και μου λέει ότι όταν ήταν μικρός που είχε πεθάνει το Sonic και δεν φτάνει μόνο αυτό. Ήρθαν και αυτά εδώ μαζί με την κονσόλα και θα σας πω ένα-ένα τι είναι. Λοιπόν, το πιο γνωστό από όλα, το ξέρετε πάρα πολύ από εσά, είναι το Double Dragon. Ναι. Ε, ο φίλος μου ο Κώστας, ο The Greek Player, βασικά έχω συνηθίσει το Thanos Greek Gamer, αλλά τέλος πάντων, ναι. Ε, γενικά αυτό ήταν το προηγούμενο όνομα του καναλιού του. Ε, το έχει δείξει, έχει κάνει βίντεο για το συγκεκριμένο, αν δεν κάνω λάθος. Το έχει βγει και remaster, για το... στο Steam. Είναι ένα τρομερό παιχνίδι. Έχει γράψει ιστορία στα arcade τη εποχή. Είναι κασέτα για το Master System και Made in Japan. Όλα αυτά είναι κατασκευασμένα η Ιαπωνία. Δεν είναι Made in China, μένουμε από εδώ από εκεί. Είναι όλα Made in Japan. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο γνωστό που ξέρουμε, Double Dragon. Μετά έρχεται το Rastan. Το παιχνίδι μου λέει κάτι, αν και δεν έχω εικόνα. Θα προσπαθήσω να σας βάλω βίντεο κάπου στο δεξιά-αριστερά. Θα δω που βολεύει το κενό. Τέλο πάντων, για να το δείτε τέτοιο. Ένα παιχνίδι το οποίο μου είπε ο φίλο μου Ντάσο ήταν τρομερό. Μετά έχουμε Olympic, Gold, Olympic Gold, Official License. Είναι το official με παιχνίδια από Ολυμπιακού Αγώνε. Αυτό εδώ είναι, Olympic Gold. Είναι όλα in Japan made. Έχουν πίσω τα χαρακτηριστικά, cautions και κα... οτιδήποτε άλλο πληροφορίε. Έχουμε μετά Basketball Nightmare, αρκετά διαμάτια για την κονσόλα αυτή. Το επόμενο είναι The Lucky Dime Caper Starring Donald Duck. Τέλος πάντων είναι ένα παιχνίδι με τον Donald Duck, The Lucky Dime Caper. Προφανώ κάποιο που φορούσε μια κάπα, φαντάζομαι. Τα αγγλικά μου είναι χάλια, συγχωρήστε με. Και το τελευταίο είναι Flintstones από τη Sega. Όλα Sega, όλα για την κονσόλα αυτή. Αρκετά παιχνίδια, θα τα δοκιμάσω όπω και γιατί ε, θέλω να τα παίξω, θέλω να τα δω, θέλω να το ζήσω. Ξέρω ότι δεν θα το θα πω, wow, εντάξει, θα τρελαθώ κι αυτά, αλλά είναι, θα μου φέρει κάποιε μνήμε από το παρελθόν. Δεν το έπαιξα, αλλά έχω κάποια εικόνα για κάποια από αυτά τα παιχνίδια. Ε, ειδικά για το Sonic. Το Sonic ήταν το αγαπημένο μου παιχνίδι. Ε, όλος παραδόξος δεν το έπαιξα ποτέ σε κονσόλα της SEGA. Πάντα το έπαιζα σε emulator στο PC. Και τώρα έχω την επίσημη, όταν βγήκε η κονσόλα του Sonic, του παιχνιδιού Sonic με το παιχνίδι μέσα εγκατεστημένο. Ίσως παίζει να είναι ένα από τα καλύτερα Sonic που έχει μέσα. Νομίζω... Δεν είμαι σίγουρος για ποιο Sonic είναι αλλά από αυτά που έχω ακούσει μέχρι τώρα έχω κατά ενθουσιαστεί. Ε, αυτά τα πράγματα που σας έδειξα, απλά εκεί που ήμουν στο ναύπλιο ήρθαν από μόνα τους. Και σκεφτόμουν και το συζητούσα με τα παιδιά εκεί. Ε, δεν μπορούμε, δεν μπορείς να, 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 να σε μια μεριά και να μην αρχίσουν ε, να προσελκύσεις παρόμοια πράγματα σε σένα. Τέλο πάντων. Αυτά έκανα στον άφλιο πέρα από την εκπαίδευση, δηλαδή το μυαλό μου έτρεχε από εδώ από εκεί, έχω ένα βιβλιαράκι, είχα, όταν δεν είχα τίποτα να κάνω και έγραφα ιδέες για βίντεο, ε, να σας πω, τι βίντεο έρχονται. Έρχεται α, ένα βίντεο που είχα κάνει όταν είχα ακόμα τα γένια και δεν σας το έδειξα ποτέ γιατί έπεσαν άλλα βίντεο πάνω και ήθελα να σας δείξω. Με ένα powerbank, ένα τρομερό powerbank. Έχω υποσχεθεί σε ένα φίλο που το, μου το έφερε να το ανοίξω γιατί το αγόρασε και μου λέει θες να το ανοίξεις και λέω παίρνε το όπως και είσαι. Ε, και δεν το άνοιξα, το άνοιξα μάλλον, αλλά δεν το δείξα ποτέ. Οπότε θα δείτε τουλάχιστον ένα βίντεο, βασικά δύο βίντεο, στα οποία έχω ακόμα γένεια. Να θυμηθείτε τι παλιέ καλέ μέρε, όπω βλέπετε το μουστάκι παραμένει. Πολλοί λέτε να γίνω Super Mario, μοιάζω με το Super Mario όταν κάνω το unboxing. Ναι, συμφωνώ. Θα βρω και ένα καπέλο Super Mario και από εδώ και πέρα τα unboxing θα τα κάνουμε καπέλο Super Mario όπω πάει. Λοιπόν, ε, λέω βλακίε, το καταλαβαίνετε. Ε, Άρα έρχονται δύο unboxing τουλάχιστον το ένα θα είναι το power bank το άλλο θα είναι με το με κάτι mousepad τρομερά που βρήκα πολύ ωραία, λίγο διαφορετικά από ό,τι έχετε συνηθίσει μέχρι τώρα και μετά θα μετά θα έχω ένα παιχνίδι δύο κινητά σκοπεύω να πάρω tablet γιατί εκεί που είμαι χρειάζεται όπως και δίποτε για τα περνάει η ώρα ε, και μάλλον θα είναι Windows 8 tablet, απλά ψάχνω ακόμα, δεν έχω βρει κάτι που να με ενθουσιάζει έχω ένα στο μυαλό μου αλλά ακόμα όχι ε, και μετά από όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε θα πάει κανένα μήνα και πίσω θα κάνουμε room tour Νομίζω ήρθε η ώρα, έρχεται η ώρα, πλησιάζει η ώρα για να σας δείξω το room tour, να καθαρίσω και λίγο γιατί είναι σχαμός Θα πάρει κανένα μήνα να το καθαρίσω όλο το δωμάτιο Λοιπόν, Αυτά! Απλά να ξέρετε ότι από εδώ και πέρα δεν θα έχω τόσο σταθερό πρόγραμμα. Δηλαδή, ε, με το που τα βίντεο θα τα ετοιμάσω, θα είναι ανεβασμένα και με το που έχω έξοδο, θα τα προστάρω κατευθείαν. Γιατί θα μου πείτε, δεν το κάνει αυτόματα να ανεβαίνουν μόνα του! Με έχω την πει πολύ. Ναι, το ξέρω το σύστημα, μου αρέσει. Απλά τι γίνεται. Έχω ένα δικό μου σύστημα. Το δικό μου σύστημα είναι το εξή. Όταν δημοσι... δημοσιοποιώ ένα βίντεο το ποστάρω και σε διάφορα pages στο facebook. Καλώς κακώς η ιστορία έχει δείξει από ό,τι έχω δει μέχρι τώρα ότι έτσι τουρούν και βλέπουν περισσότερο τα βίντεό μου. Τι να σας κάνω, δεν κάνετε κανένα repost. αμάνιστε. Λοιπόν, ε, οπότε θα γίνει έτσι. Δηλαδή θα ποστάρω, θα δημοσιοποιώ και θα τα ποστάρω. Μην αγχώνεστε, θα δείτε αρκετά. Τουλάχιστον πιστεύω και ελπίζω να βλέπετε πιο συχνά περιεχόμενο, θα βλέπετε πιο συχνά περιεχόμενο. Μην αγώνεστε. Εδώ είμαστε, περιμένει ένα σωρό πράγμα να κάνω και πιστέψτε με, θα εντυπωσιαστείτε. Αυτά από μένα, τσέκτε και Ναι, μόλις είσαι λίγο παράξενο, το ξέρω. Ε, απλά μπούκωσε η μύτη μου. Και μέχρι τέλος εβδομάδας, μέσα εβδομάδας, μπορεί και μεθαύριο, θα έχουμε unboxing. Συντονιστείτε, ε. μην πάτε πουθενά. Γεια σας. Τα λέμε. Επιτέλους που τα πένα μήνα.